Ακούτε Υγεία έχει έρθει στον γιατρό Χαράλαμπο Μερνίγκη, ο οποίος είναι ειδικός ιατρός ύπνου, πνευμονολόγος, διευθυντής του τμήματος εργαστηρίου ύπνου στο Ιδιωτικό Νοσοκομείο Ρίκος Ντινάν. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σε εσάς. Σας ευχαριστούμε που μας δεχτήκατε εδώ. Πάμε να δούμε λοιπόν για το φαινόμενο της υπνικής άπνοιας και λόγω του ότι γίνεται πολλής λόγος για το θέμα αυτό, θα θέλαμε έτσι περισσότερες λεπτομέρειες. Βεβαίως. Πρώτα απ' όλα να πούμε στον κόσμο όσο πιο απλά γίνεται τι θα πει υπνική άπνοια. Mm-hmm. Είναι ένα σύνδρομο κατά το οποίο ενώ ο ασθενής κοιμάται σταματάει η ανάσα του. Σταματάει η ανάσα του πολλές φορές. Όταν η ανάσα σταματάει και σχεδόν μηδενίζεται η ροή, αυτό ονομάζεται άπνοια και μπορεί να γίνει αντιληπτό από τον ή την σύντροφο στο κρεβάτι. Όταν περνάει λιγότερος αέρας, αυτό ονομάζεται υπόπνοια. Mm-hmm. Όλοι οι άνθρωποι κάνουμε διακοπές της αναπνοής κατά τον ύπνο, αλλά μέχρι ένα συγκεκριμένο όριο. Στις 7 ώρες που κοιμόμαστε, μπορεί η ανάσα μας να σταματήσει 35 φορές. Δηλαδή 5 φορές την ώρα. Αυτό είναι το ανώτερο φυσιολογικό όριο. Όταν συμβαίνει πάνω από αυτό το όριο, δεν περνάει ο αέρας του δωματίου, άρα δεν περνάει και το οξυγόνο στο σώμα μας, οπότε ζητάει η καρδιά τροφή, ζητάει ο εγκέφαλος, ζητάει το σώμα μας οξυγόνο και δεν έχει. Και είναι σαν να τρέχουμε ένα μαραθώνιο. Τώρα, που οφείλεται στο ότι πέφτει η γλώσσα μας και η μαλακή υπερώα πίσω και φράσει ο σωλήνας που αναπνέουμε. Mm. Γι' αυτό και το ροχαλιτό είναι το πιο συχνό σύμπτωμα. Όταν είναι μισάνυχτος ο σωλήνας, τροβιλίζει το αέρας και ροχαλίζουμε. Έχει γίνει πολύ μεγάλη έρευνα και πολύ μεγάλη κουβέντα για το σύνδρομο αυτό, διότι χαλάει τη ζωή μας, χαλάει τον ύπνο μας και πειράζει δυσμενώς την υγεία μας. Mm-hmm. Δεν μπορεί να υπάρχει σωματική και ψυχική ευεξία χωρίς έναν ποιοτικό ύπνο. Και μάλιστα γίνεται μεγάλος λόγος γιατί είναι πάρα πολύ συχνό. Αρκεί να σας πω ότι 13% των ανδρών και 6% των γυναικών έχουν μέτριο προς σοβαρό σύνδρομο υπνικής άπνοιας, το οποίο τι σημαίνει, ότι είτε έχουν συμπτώματα είτε όχι πρέπει να λάβουν θεραπεία, διότι οι κίνδυνοι για το μέλλον είναι μεγάλοι. Και περίπου στο 32-35% των ανδρών μέσης ηλικίας και κοντά στο 18-20% των γυναικών έχουν ήπιο σύνδρομο. Προς Θεού δεν σημαίνει ότι όλοι θα πάρουν αυτή τη θεραπεία, αλλά υπό προϋποθέσεις μπορεί να γίνει και να το κάνουμε και αυτό. Αναφέρουμε προλίγου κάποια από τα συμπτώματα της υπνικής άπνοιας, αλλά καλό είναι να δούμε και διεξοδικά ποια είναι αυτά. Mm-hmm. Η υπνική άπνοια πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος ότι λέγεται η νόσος με τα χίλια πρόσωπα. Διότι μπορεί να δώσει κάθε είδους σύμπτωμα που μπορεί και να μην το μπορεί να το φανταστεί κάποιος. Δεν σημαίνει ότι για όλα φταίει αυτό, αλλά μπορεί να βάζει μεγάλο κομμάτι στην νοσολογία. Τα συμπτώματα χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Είναι τα νυχτερινά συμπτώματα και τα ημερήσια συμπτώματα. Από τα νυχτερινά συμπτώματα το πιο συχνό είναι το ροχαλιτό. Το ροχαλιτό είναι συνηθισμένο, αλλά είναι και ένας βασικός λόγος που χωρίζουν τα κρεβάτια στο υπνοδωμάτιο που ο ένας σύντροφος φεύγει από τον άλλον. Χαλάει την οικογενειακή μας σχέση, γιατί μπορεί να χαλάσει τον ύπνο του συντρόφου ή της συντρόφου μας. Δεν σημαίνει ότι όσοι ροχαλίζουν έχουν άπνοια, αλλά σίγουρα είναι το πρώτο σημάδι που πρέπει να σταθούμε. Το δεύτερο είναι οι διακοπές της ανάσας. Μας βλέπει δηλαδή ο σύντροφος ή σύντροφος να σταματάει η ανάσα μας και αναρωτιέται αν αναπνέουμε ή όχι. Οι διακοπές που μετράμε στην ιατρική του ύπνου είναι όσες υπερβαίνουν τα 10 δευτερόλεπτα. Υπάρχουν ασθενείς που σταματάει η ανάσα και 1 λεπτό και 1,5 λεπτό. Φαντάζεστε λοιπόν τον τρόμο που έχει ο συγκοιμόμενος όταν βλέπει αυτά τα φαινόμενα. Κάποιες φορές, όταν οι άπνιες γίνονται επικίνδυνες, μπορεί ο ίδιος ο ασθενής να σηκωθεί με αίσθημα πνιγμονής, ότι δεν μπορεί να πάρει αέρα. Αυτό ουσιαστικά τον σώζει γιατί ξυπνάει και παίρνει αέρα με το ζόρι. Και καταλαβαίνει ότι όντως έχει κάποιο πρόβλημα. Ναι. Βέβαια, είναι ένα πολύ δυσάρεστο συνέστημα αυτό. Ναι. Τώρα, ένα άλλο σύμπτωμα το οποίο υπάρχει είναι ότι μπορεί να πηγαίνει πολλές φορές για ούρηση. Όσο και να ακούγεται περίεργο, η νυκτουρία είναι ένα από τα βασικά συμπτώματα της υπνικής άπνοιας. Το άλλο το οποίο μπορεί να υπάρχει είναι οι νυχτερινοί υδρώτες. Οι κεφαλαργίες, να έχει πονοκέφαλο είτε μέσα στη διάρκεια της νύχτας, είτε να ξυπνάει το πρωί με έναν επίμονο πονοκέφαλο που να μην περνάει. Τα όνειρα, ενώ βλέπει όνειρα, ξαφνικά να παρατηρήσει ότι δεν θυμάται τα όνειρά του, διότι τα όνειρά του γίνονται κυρίως εφιαλτικά και του διαταράσσουν τον ύπνο. Η ξηροστομία, να σηκώνεται το πρωί με αίσθημα ότι το στόμα του είναι ξερό. Να έχει την αίσθηση της παλινδρόμησης το βράδυ. Δηλαδή να κάνει παλινδρόμηση από το στομάχι εξαιτίας των έντονων μεταβολών στην πίεση μέσα στο θώρακα. Μετά είναι τα ημερήσια συμπτώματα.
Το πρώτο και κυριότερο είναι η πνηλία. Η πνηλία η οποία μας κάνει να μην είμαστε καλοί στη δουλειά μας και στη ζωή μας. Η πνηλία η οποία μας κάνει να είμαστε επικίνδυνοι στο δρόμο. Διότι ένας άνθρωπος μπορεί να κρατάει το τιμόνι και για λίγα δευτερόλεπτα να κοιμάται με ανοιχτά τα μάτια. Είναι ένα από τα βασικά αίτια για τροχαία ατυχήματα. Η κόπωση. Μπορεί να σηκώνεται κανείς το πρωί με αίσθημα μεγάλης κόπωσης. Ουσιαστικά μπορεί να λέει ότι έσκαβα ένα χωράφι το βράδυ. Δεν ξεκουράζεται ο οργανισμός του το βράδυ. Μπορεί να υπάρχει διαταραχή στη μνήμη, διαταραχή στη συγκέντρωση, κυρίως στην πρόσφατη μνήμη. Μπορεί να παρατηρεί ότι είναι πιο ευέξαπτος, πιο ευσυγκίνητος, δηλαδή να μπαίνει διάγνωση αγχώδου συνδρομής, καταθλιπτικής συνδρομής, αλλά μεγάλη σημασία σε αυτή να έχει ο ύπνος. Μπορεί να υπάρχουν ακόμα και φαινόμενα όπως είναι η σεξουαλική διαταραχή, η αισθητική δυσλειτουργία και για όλα αυτά να ευθύνεται ο κακός ύπνος. Άρα, όπως μας αναφέρετε και εσείς, έχουμε επιπλοκές στον οργανισμό, αρκετά σοβαρές, άλλες ενοχλητικές και άλλες όχι τόσο. Mm-hmm. Να τις κάνουμε έτσι περιληπτικά, να τις πούμε περισσότερο. Βεβαίως. Πέρα από όλα αυτά τα συμπτώματα, είναι εμφανές ότι όταν δεν περνάει οξυγόνο το βράδυ στο σώμα μας, πάσχουν τα βασικά μας όργανα. Είναι απολύτως τεκμηριωμένη η σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην υπνική άπνοια και τα καρδιολογικά νοσήματα. Σχετίζεται με υπέρταση, σχετίζεται με αρρυθμίες. Η κυριότερη λέγεται κολπική μαρμαργή, mm-hmm. σχετίζεται με στεφανία, νόσο και έμφραγμα του μυοκαρδίου, σχετίζεται με ένα πράγμα το οποίο ονομάζεται πνευμονική υπέρταση, σχετίζεται με καρδιακή ανεπάρκεια, σχετίζεται με αγκιακά εγκεφαλικά επεισόδια. Ένας λόγος που πολλές φορές οι καρδιολόγοι παραπέμπουν τους ασθενείς τους στο ιατρείο ύπνου είναι το γεγονός ότι ενώ προσπαθούν να ρίξουν την πίεση του ασθενούς ακολουθώντας ό,τι ακριβώς προβλέπεται, η πίεση δεν πέφτει. Και το μυστικό είναι ότι δεν μπορούμε να γνωρίσουμε το γεγονός ότι ζούμε και τη μέρα και τη νύχτα. Οπότε, αν μέσα στη νύχτα συμβαίνει κάτι το οποίο δεν μεταβάλλει τα πράγματα, δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική. Ένα άλλο θέμα το οποίο έχει μεγάλη σημασία να τονίσουμε, να το αναδείξουμε όπως χαρακτηριστικά είναι στην εκπομπή σας, είναι το γεγονός ότι σχετίζεται με την παχυσαρκία. Χαλάει ο μεταβολισμός του ανθρώπου. Μέσα στον οργανισμό μας υπάρχουν ορμόνες οι οποίες μας βοηθούν να χάσουμε βάρος, όπως η λεπτίνη, και άλλες που βάζουμε βάρος, όπως είναι η γρελίνη. Έτσι λοιπόν μπορεί ένας άνθρωπος να προσπαθεί να χάσει βάρος και να μην μπορεί, ακριβώς διότι υπάρχει διαταραχή του μεταβολισμού λόγω της υπνικής άπνοιας. Mm-hmm. Τώρα, όσο προχωράει ο καιρός και όσο συνεχίζουμε να ασχολούμαστε σοβαρά με το θέμα, βρίσκουμε ότι σχετίζεται και με πολλά άλλα πράγματα. Για παράδειγμα, περάσαμε όλη την πανδημία. Η άμυνα του οργανισμού εξαρτάται σημαντικά από τον ύπνο. Η υπνική άπνοια ρίχνει σημαντικά την άμυνα του οργανισμού. Άρα, εάν μολυνθούμε είτε από τον κορονοϊό είτε από οποιοδήποτε άλλο ιό ή μικρόβιο, mm-hmm. τον αντιμετωπίζουμε πολύ καλύτερα όταν δεν έχουμε αυτό το σύνδρομο. Όταν η άμυνά μας είναι επαρκής. Άρα λοιπόν πρέπει να το βλέπουμε ολιστικά το θέμα και να καταλάβουμε ότι για να προστατεύσουμε τη σωματική και ψυχική μας υγεία θα πρέπει οπωσδήποτε, εάν έχουμε τέτοια συμπτώματα, να μην τραπούμε και να αναζητήσουμε βοήθεια, γιατί βοήθεια υπάρχει. Πάμε λοιπόν στις αιτίες. Πού οφείλονται όλες αυτές οι επιπλοκές και πού οφείλεται φυσικά και η εθνική άπνοια τελικά? Λοιπόν, να το πούμε έτσι πολύ απλά, mm-hmm. το βασικό και μεγάλο πρόβλημα που εμφανίζεται η εθνική άπνοια είναι η παχυσαρκία. Mm. Και δυστυχώς στην Ελλάδα είμαστε πρωταθλητές και στην παιδική παχυσαρκία, αλλά όπως είναι λογικό και στους ενήλικες. Όσο περισσότερο είναι το λίπος που συγκεντρώνεται στο λαιμό αλλά και στο σώμα, τόσο πιο πιθανό είναι να κάνουμε εθνικές άπνοιες. Βεβαίως, υπάρχει και ένα μεγάλο ποσοστό ασθενών, είναι περίπου 20%, που είναι λεπτόσωμοι. Σε αυτούς είναι θέμα κατασκευής του προσώπου. Mm-hmm. Είναι ο τρόπος με τον οποίο έχει φτιαχτεί η γνάθος και το κόκαλο εδώ το ιωειδές. Δηλαδή είναι θέμα της δομής του προσώπου. Mm-hmm. Επίσης, πρόβλημα είναι η πάροδος του χρόνου. Όσο μεγαλώνουμε στην ηλικία, τόσο χειροτερεύει και η εθνική άπνοια. Ειδικά οι γυναίκες έχουν μία προστασία όσο βρίσκονται στην αναπαραγωγική ηλικία. Αμέσως μετά την εμεινόπαυση όμως μπαίνουν σε μεγάλο κίνδυνο και η συχνότητα γίνεται ίση ή και μεγαλύτερη από τους άνδρες. Και βέβαια υπάρχει και ο παιδιατρικός πληθυσμός που είναι εντελώς διαφορετικός. Στα παιδιά, πέρα από σύνδρομα τα οποία υπάρχουν και δυσκολεύουν την είσοδο του αέρα και χειρουργούνται, υπάρχουν και το μεγάλο θέμα της διόγκωσης των αμυγδαλών και των αδενοειδών πλαστήσεων, τα κρεατάκια που λέει ο κόσμος, τα οποία δεν εξυπηρετούν σε τίποτα και είναι πια το βασικό αίτιο χειρουργείου όταν υπάρχει ροχαλιτό στα παιδιά το οποίο εμένει. Άρα,
Η μελέτη ύπνου είναι αυτή η οποία είναι υπεύθυνη για να έρθει να διαγνώσει το πρόβλημα, έτσι δεν είναι, και σε ένα τέτοιο εξειδικευμένο εργαστήριο, κέντρο, πρέπει να έρθει ασθενής, έτσι δεν είναι. Βεβαίως. Πρέπει ο κόσμος να καταλάβει ότι ο ακρογωνιαίος λίθος για τη διάγνωση των διαταραχών του ύπνου ήταν και παραμένει η μελέτη ύπνου. Η μελέτη ύπνου δεν είναι μια δύσκολη για τον ασθενή εξέταση. Του ζητάμε να κοιμηθεί σε ένα δικό του δωμάτιο, αλλά με κάποιον εξοπλισμό πάνω, ώστε να καταγράφουμε ουσιαστικά πάρα πολλές λειτουργίες του σώματος. Να φανταστείτε, κάνουμε εγκεφαλογράφημα, καρδιογράφημα, μυογράφημα, οφθαλμογράφημα, μετράμε το οξυγόνο στο αίμα, βλέπουμε τις κινήσεις του θώρακα, της κοιλιάς, των ποδιών, γίνεται βιντεοσκόπηση για να δούμε περίεργες νυχτερινές συμπεριφορές. Και βέβαια υπάρχει ένας άνθρωπος, ο τεχνολόγος ύπνου, ο οποίος είναι στο διπλανό δωμάτιο και με το παραμικρό έρχεται και βοηθάει τον ασθενή για ό,τι ζητήσει. Και επίσης, εφόσον γίνεται σε ένα χώρο νοσοκομιακό, ό,τι και να συμβεί κατά τη διάρκεια της νύχτας, γιατί καμιά φορά η άπνια έχει και άσχημα προβλήματα μέσα στο βράδυ, θα προσέλθει ο γιατρός ο οποίος θα τον βοηθήσει. Δεν είναι κάτι το οποίο πονάει, αλλά είναι κάτι το οποίο είναι σύνθετο. Απαιτεί τον ειδικό τεχνολόγο ύπνου και βέβαια όλα τα δεδομένα πλέον μπαίνουν σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, δεν έχουμε πια τα αρχεία και τα χαρτιά και την επόμενη μέρα τα εξετάζω όλα αναλυτικά. Χρειάζεται, είναι μια πολύ ωραία διαδικασία, να δω το εγκεφαλογράφημα, τις λειτουργίες των οφθαλμών, την αναπνοή, προκειμένου να έχω την όλη εικόνα τι έγινε το βράδυ και να μπορέσω να αντικρίσω τον ασθενή και να του πω ακριβώς τι έχει και πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Άρα για μελέτες ύπνου στο σπίτι είναι αξιόπιστες όταν γίνονται και όταν ζητηθούν? Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέτε και σε αυτό πρέπει να σταθώ και πρέπει να σταθώ κυρίως για τους νεαρούς γιατρούς και συναδέλφους. Οι μελέτες στο σπίτι, έτσι όπως ονομάζονται και έχουν γίνει της μόδας τώρα, δεν είναι μελέτες ύπνου. Λέγονται περιορισμένου τύπου καταγραφές. Μετράμε 30 παραμέτρους στο εργαστήριο. Στο σπίτι μπορεί να δοθούν κάποιοι εξοπλισμοί, τους οποίους τους ξέρουμε εδώ και 10-15 χρόνια, ναι, που μετράνε κάποιες λίγες παραμέτρους. Για κάποιες ώρες είναι αυτός ο εξοπλισμός, έτσι είναι. Βέβαια, ναι, παρουσιάζεται πολλές φορές στον ασθενή ότι είναι πιο εύκολο. Εγώ προσωπικά θα προτιμούσα να κοιμηθώ σε ένα οργανωμένο περιβάλλον με ασφάλεια, ναι, παρά να κάνω κάτι το οποίο είναι αμφισβητήσιμο. Διότι οι μελέτες, οι καταγραφές στο σπίτι έχουν πολύ μεγάλα ποσοστά λάθος. Σωστά. Υπερβαίνει το 50%. Μεγάλα ποσοστά τεχνικών προβλημάτων, δηλαδή να μην καταγράψει η συσκευή, διότι δεν υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος να ελέγξει το λάθος. Ναι, μήπως κάτι. Τώρα θα μου πείτε γιατί γίνονται. Είχαν εισαχθεί πριν από πολλά χρόνια στις ΗΠΑ στα πλαίσια ενός οργανωμένου εργαστηρίου ύπνου μόνο για το κόστος. Είναι πολύ οικονομικές. Όμως εμείς στην Ελλάδα είμαστε εντελώς διαφορετικοί. Έτσι, κοιτάμε τον ασθενή πάνω απ' όλα. Μπορώ να σας πω ότι αυτή τη στιγμή στη χώρα μας η μελέτη ύπνου ίσως να είναι πιο οικονομική από οπουδήποτε αλλού στον κόσμο. Mm. Δεν έχουμε την οτροπία του Άγγλου που θα εισάγει κάτι μετρώντας ασθενή και λίρες στερλίνες από την άλλη μεριά. Πρέπει να δώσουμε ένα σαφές αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν ήταν το οικονομικό θέμα και μόνο. Όμως ήρθε η πανδημία. Το αποτέλεσμα ήταν ότι αναγκαστικά κάποια εργαστήρια έκλεισαν. Δεν μπορούσαν να κάνουν μελέτες ύπνου. Διατέθηκαν οι ασθενείς και οι γιατροί σε άλλα τμήματα. Τα τμήματα αυτά δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν. Έτσι λοιπόν είναι σαφές ότι σε τέτοιες ακραίες περιπτώσεις, πανδημιών, πολέμου, οτιδήποτε άλλο, από το να μην κάνουμε τίποτα, είναι σωστό να κάνουμε κάτι. Δηλαδή, τουλάχιστον τα βαριά περιστατικά να μπορέσουμε να τα αναγνωρίσουμε και να τα θεραπεύσουμε. Mm-hmm. Και με αυτή τη λογική, όλα τα εργαστήρια το έπραξαν αυτό με την αρμοδιότητα του διευθυντού τους για να βοηθήσουμε τον κόσμο που δεν μπορούσε να περιμένει τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Από εκεί και πέρα, τώρα τα εργαστήρια έχουν ανοίξει. Θα μου πείτε, θα γίνει κάτι στο μέλλον? Ναι, στο μέλλον θα υπάρχουν και τρόποι να μπορούμε να καταγράφουμε στο σπίτι πάρα πολλές παραμέτρους, να χρησιμοποιούμε τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά αυτά τα πράγματα έρχονται πολύ μετά. Η Ελλάδα ακολουθεί την Αμερική 7-8 χρόνια. Δηλαδή, πρέπει πρώτα να εισαχθούν εκεί και μετά να μπορέσουμε να τα κάνουμε. Πάμε να δούμε και για τον απλό κόσμο τι σημαίνει η ορολογία ειδικός ιατρός ύπνου. Και τι είναι και το εργαστήριο ύπνου, όπως είναι αυτό εδώ στο οποίο έχουμε έρθει. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ότι για τον ύπνο μας, ο οποίος είναι το 1/3 της ζωής μας, υπάρχει και μια ειδικότητα. Δεν μπορεί να μην υπάρχει ειδικότητα γι' αυτό. Η ειδικότητα αυτή γεννήθηκε στις ΗΠΑ. Δυστυχώς η Ευρώπη και πολύ περισσότερο η Ελλάδα για πολλά χρόνια δεν είχαν τέτοιους ειδικούς ιατρούς, γιατί δεν υπήρχε ειδικότητα καν. Ο ειδικός ιατρός του ύπνου έχει μια βασική ειδικότητα. Μπορεί να είναι πνευμονολόγος,
μπορεί να είναι νευρολόγος ή ψυχίατρος. Και αφού τελειώσει την ειδικότητα και σε κάποιο σημείο θέλει να αποφασίσει να πάρει μια δεύτερη ειδικότητα, παρά το προχωρημένο της ηλικίας του. Οπότε θα πρέπει να εκπαιδευτεί, θα πρέπει να αποκτήσει εμπειρία, θα πρέπει να ξαναδώσει εξετάσεις, να πιστοποιηθεί. Έτσι λοιπόν θα μπορεί να ασχολείται με όλες τις διαταραχές του ύπνου. Βεβαίως πάντοτε σε συνεργασία, αν πρόκειται για ψυχιατρικά ή νευρολογικά ή πνευμονολογικά νοσήματα, και με τον εκάστοτε γιατρό. Αυτή η εκπαίδευση μέχρι πρόσφατα δινόταν μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε κάποια κέντρα της Ευρώπης. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια και στην Ελλάδα να δημιουργήσουμε ξανά νέους γιατρούς ύπνου. Αλλά είναι κάτι το οποίο θα πάρει καιρό. Και όλοι αυτοί λειτουργούν σε ένα οργανωμένο εργαστήριο ύπνου. Δηλαδή, ο κόσμος πρέπει να κατανοήσει ότι η ιατρική του ύπνου δεν ασκείται από το ιδιωτικό ιατρείο. Πρέπει κάποιος να βρίσκεται σε ένα οργανωμένο εργαστήριο που υπάρχει διευθυντής, που υπάρχουν ειδικοί τεχνολόγοι ύπνου, με ειδικότητα του γιατρού ύπνου. Δεν μπορεί απλά ένας πνευμονολόγος, ένας νευρολόγος ή ένας ψυχίατρος να το κάνουν. Και αυτό για να μπορέσουμε να έχουμε σαφή και ασφαλή συμπεράσματα. Και ευτυχώς και στη χώρα μας πια έχουμε εργαστήρια, έχουμε αξιόπιστους γιατρούς και μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα πράγματα πάρα πολύ καλά. Να κάνω μια άλλη ερώτηση ακόμα, γιατρέ. Αυτή η έρευνα, αυτή η μελέτη ύπνου για τον κάθε ασθενή μπορεί να καλυφθεί τμηματικά από κάποια κρατική, από κάποιο κρατικό φορέα ή είναι εξ ολοκλήρου ιδιωτική ασφάλεια η οποία μπορεί να το καλύψει? Πολύ σωστό και αυτό που λέτε. Στην Ελλάδα, ευτυχώς το σύστημα υγείας μας δίνει τη δυνατότητα και μέσω του ΕΟΠΗ να έχουν τη δυνατότητα οι ασθενείς. Σαφώς στα κρατικά ιδρύματα τα οποία έχουν εργαστήρια ύπνου, αλλά και στα ιδιωτικά ιδρύματα με κάποια συμμετοχή να μπορούν να κάνουν τη μελέτη ύπνου. Και μάλιστα μπορώ να σας πω ότι δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο τόσο μεγάλη δυνατότητα, ακόμα και για τους κρατικούς φορείς, να προσεγγίσουν τη μελέτη ύπνου. Σαφώς οι ιδιωτικές ασφάλειες έχουν όλες τη δυνατότητα να κάνουν τέτοιες μελέτες ύπνου. Όμως θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι η μελέτη αυτή, για να μπορέσει να εγκριθεί και να μπορέσει να πιστοποιηθεί και να δοθεί θεραπεία στον ασθενή, πρέπει να γίνεται σε ένα από τα πιστοποιημένα εργαστήρια ύπνου, τα οποία υπάρχουν και προβλέπονται από την ελληνική νομοθεσία και αφορούν και τον δημόσιο αλλά και τον ιδιωτικό τομέα. Και όσον αφορά την θεραπεία, ας πούμε ότι βγαίνει ένα αποτέλεσμα μέσα από αυτή τη μελέτη, πρέπει να γίνει επανεξέταση, επανεκτίμηση στο συγκεκριμένο εργαστήριο για τον ασθενή, ή πρέπει να πάρει κάποια θεραπευτική αγωγή ή κάποιον άλλο τρόπο για να βελτιώσει, ας πούμε, τον ύπνο του? Σε ό,τι αφορά την υπνική άπνοια που μιλάμε τώρα, η αντιμετώπιση δυστυχώς δεν έχει βρεθεί κάποιο φάρμακο που να λύνει το πρόβλημα. Είμαστε όμως κοντά στο να γίνει και αυτό. Στα επόμενα χρόνια θα υπάρχουν και κάποιες φαρμακευτικές αγωγές. Ο βασικός τρόπος αντιμετώπισης, πέρα από τα συντηρητικά μέτρα και το ουσιαστικά να αλλάξουμε τον τρόπο ζωής μας, έτσι, γιατί υπάρχει σαρκία και ο κακός ύπνος συνάδουν με τον τρόπο ζωής που μας έχει αλλάξει βάναυσα ο τρόπος με τον οποίο ζούμε την υγεία μας, τη σωματική και την ψυχική. Ο βασικός τρόπος για τις βαριές και μέτριες άπνιες είναι κάποιες ειδικές συσκευές που φοράμε το βράδυ. Λέγονται αναπνευστικές συσκευές CPAP, οι οποίες προσαρμόζονται στη μύτη, τη μύτη και το στόμα και παίρνουν αέρα από το δωμάτιο και τον προωθούν μέσα ώστε να κρατούν ανοιχτό τον αεραγωγό μας. Δημιουργούν δηλαδή ένα νάρθηκα από αέρα. Μια άλλη αντιμετώπιση που μπορεί να υπάρχει είναι οι ειδικοί νάρθηκες, οι οποίοι φτιάχνονται από εξειδικευμένους οδοντίατρους, οι οποίοι προωθούν τη γνάθο. Κάνουν δηλαδή μια μηχανική πρόθεση. Μια διάλεξη στη γνάθο. Μάλιστα. Προσπαθούμε δηλαδή να ανοίξουμε τον αεραγωγό. Και πάντοτε ο ασθενής παρακολουθείται στενά, διότι όλα αυτά τα καινούργια μηχανήματα μας δίνουν τη δυνατότητα της καταγραφής, να βλέπουμε πώς τα φοράει, αν τα φοράει σωστά και να μπορούμε να κάνουμε τις τροποποιήσεις προκειμένου να έχει έναν ύπνο ο οποίος να του δίνει σωματική και ψυχική ευεξία. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συνέντευξη αυτή. Και εγώ, να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Και εγώ, να είστε καλά.